Είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα και σας. Καλώς ήρθατε. Και ο Μπάμπης Παπαναγιώτου μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Σκουρλέτη, εσείς θα βάζατε θετικό πρόσημο στη χθεσινή παρουσία της Ελλάδας και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα? Αυτή η συνάντηση ήρθε μετά από μια μακρά περίοδο τουρκικών προκλήσεων, σε μια δύσκολη στιγμή. Και αντιλαμβάνεστε ότι απαιτούνται ως εκ τούτου πάρα πολύ λεπτοί χειρισμοί. Ο κύριος Δένδιας ανέδειξε τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Ωστόσο, όλοι πρέπει να κατανοούμε ότι προϋπήρξε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που χαρακτηρίστηκε, θα έλεγα, σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές από μια αμηχανία εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου. Νομίζω εννοείται πως εμείς... αναφέρεσαι στις προκλήσεις στο Αιγαίο και σε όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Όχι, δεν αναφέρω. Αναφέρομαι σε διπλωματική αμηχανία. Mm-hmm. Και σε μια έλλειψη μιας αναγκαίας προσπάθειας, έτσι ώστε η ελληνική πλευρά να είναι αυτή που να θέτει προβλήματα, να διαμορφώνει την ατζέντα των συζητήσεων και να μην παρακολουθεί με ένα παθητικό τρόπο την τουρκική πλευρά. Χθες τέθηκαν σωστά όσα τέθηκαν, κύριε Σκουρλέτη, κατά την εκτίμησή σας? Γιατί ήταν πρωτόγνωρο αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι τεθήκανε και σωστά τεθήκανε τα αυτονόητα που αφορούν τα δικαιώματα της χώρας μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα πρέπει να προσεγγίσουμε σε σχέση με το τι είδαμε χθες στις κάμερες το θέμα και των τουρκικών σχέσεων. Mm-hmm. Ακριβώς. Και εγώ κρίνω πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρξει σε αυτή τη στιγμή μία σε βάθος ενημέρωση τουλάχιστον των ηγεσιών των πολιτικών κομμάτων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Είναι το Κυπριακό, είναι τα θέματα των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων, είναι τα θέματα των ευρωτουρκικών σχέσεων, το προσφυγικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα. Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και παρά το χθεσινό περιστατικό της έντασης, κύριε Σκουρλέτη, τι λέτε εσείς? Γιατί έχει γίνει και μια πρόσκληση να έρθει εδώ ο κύριος Τσαβούσογλου και ίσως και μια συνάντηση κορυφής. Πρέπει να συνεχιστούν αυτά, τι λέτε? Ο διάλογος πρέπει να επιδιώκεται πάντοτε. Και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις πιο κρίσιμες στιγμές είναι μια στρατηγική επιλογή που πρέπει να χαρακτηρίζει την ελληνική πλευρά. Μπάμπη. Μου επιτρέπετε μια λίγο διαφορετική ανάγνωση. Όχι τόσο με τον κύριο Σκουρλέτη, παρότι συμφωνώ ότι μετά από όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα και στο εσωτερικό της χώρας, σε κάτι που είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος προηγουμένως. Εγώ δεν έχω την εικόνα και το ρεπορτάζ μου που είναι από κορυφαία πηγή ότι ξέφυγε η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν ξέφυγε η κατάσταση. Ο κύριος Δένδιας πήγε με αποστολή και σαφείς οδηγίες να επαναφέρει την ατζέντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και εφόσον προκαλείτο, όπως και προκλήθηκε με την τουρκική μειονότητα, επανέφερε πλήρως τις ελληνικές θέσεις και τις κόκκινες γραμμές μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά. Έγινε μέσα στην Τουρκία, έγινε με τον πιο καθαρό τρόπο και νομίζω ότι δημιουργεί νέα δεδομένα. Και ταυτοχρόνως στέλνει και ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από εδώ και πέρα, μιλώντας με την Τουρκία και με την Ελλάδα και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ευρωτουρκικά εκτός των άλλων, δεν συζητάμε με την λογική του Τσαβούσογλου που ακούσαμε χτες, του μιλούσε ο κ. Δένδιας για διεθνές δίκαιο και ο Τσαβούσογλου λέγε ελάτε να κάνουμε μια δίκαιη μοιρασιά. Εσύ αυτά τα νέα δεδομένα όμως θεωρείς ότι θα βελτιώσουν τους όρους του διαλόγου που έχει ξεκινήσει με την Τουρκία ή θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας? Γιατί χθες, Μπάμπη, ας μην γελιόμαστε, συμφωνήσαμε για μία ακόμη φορά ότι διαφωνούμε στα πάντα. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν μετά τη συσσωρευμένη ένταση που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό ήταν μια εκτόνωση που έγινε χθες. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Τώρα, το ότι πάει πίσω ενδεχομένως η συνάντηση αν θα γίνει Μητσοτάκη-Ερντογάν, το θεωρώ πολύ πιθανό. Επίσης θεωρώ ότι παραμένει ζωντανός το κανάλι του διαλόγου. Είναι ανοιχτό. Δεν έκλεισε. Απλώς επανακαθορίζονται τα δεδομένα. Δεν έχουμε ένα Ερντογάν ο οποίος αλωνίζει, λέει και κάνει ό,τι θέλει χωρίς καμία αντίδραση. Ναι, αλλά εδώ ο κύριος Σκουρλέτης, Μπάμπη, λέει ότι η κυβέρνηση διπλωματικά είχε κάνει πολλά βήματα πίσω το προηγούμενο διάστημα. Γιατί είχε κάνει πίσω? Σε τι είχε κάνει πίσω? Να μας το απαντήσει ο κύριος Σκουρλέτης. Μας το πει ο υπουργός.
Θα σας πω, εγώ μίλησα ακριβώς για μια αμηχανία που άφησε ένα κενό το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η τουρκική πλευρά. Θυμόσαστε την υπόθεση των σχέσεων του τουρκικού-ολυμπικού συμφώνου που υπήρξε. Οι πρώτοι μήνες δεν ήταν παραγωγικοί και είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Ωστόσο, επειδή αυτά τα ζητήματα δεν είναι καινούργια και θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια ακόμα, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός της ανάγκης να υπάρχει μια προσπάθεια σύγκληση σε μια εθνική στρατηγική. Διότι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ανταλλαγή ανάμεσα στους πρώην πρωθυπουργούς μέσω διαρροών, διαφόρων ερμηνεών και προσεγγίσεων στο κρίσιμο θέμα. Ακριβώς. Ναι. Και μια νέα δημοκρατία η οποία και κυρίως στο πρωθυπουργικό περιβάλλον όπου είναι διπλά αμήχανο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα όποια εσωτερικά προβλήματα... Στις βασικές γραμμές πάντως όλοι συμφωνούσαν, κύριε Σκουρλέτε. Εγώ δεν καταλάβα ότι είχαμε αλλάξει γραμμή κάποια στιγμή. Οι βασικές γραμμές, εθνικές γραμμές ήταν εκεί. Το λένε οι ίδιοι από ό,τι φαίνεται. Μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, να μην ξέρουμε το παρασκήνιο, αλλά φαίνεται ότι το λένε οι ίδιοι και αυτά αντανακλούν τελικά σε πολύ μεγάλο βαθμό στις συζητήσεις που γίνονται μέσα εντός της Νέας Δημοκρατίας με ένα πρωθυπουργικό περιβάλλον να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και διαφορετικές στρατηγικές. Και αυτό ξέρετε μπορεί να είναι επιζήμιο τελικά. Μια ερώτηση. Λέτε ότι δεν πήρε πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση. Και εγώ σας λέω το τι έγινε στον Εύρο. Το τι έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο ένα επίπεδο. Το μεγάλο δίκτυο διπλωματικών συνεργασιών και συμμαχιών που έχει φτιαχτεί αυτό το διάστημα. Αν δεν είναι αυτά πρωτοβουλίες, τι είναι πρωτοβουλίες? Θα μας το απαντήσει ο κύριος Κουρλέτης αμέσως μετά το διάλειμμα, παρακαλώ. Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σκουρλέτη. Να σας πούμε ότι σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Παύλος Τσίμας για να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν χθες στην Άγκυρα. Έχουμε μείνει στην ερώτηση του Μπάμπη για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον Εύρο, στον Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που πήρε η Ελλάδα και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο κλπ. Κύριε Υπουργέ, απαντήστε, ελάτε. Ναι, προσέξτε να δείτε. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο συνεχώς ήταν στα χείλη των κυβερνητικών στελεχών που αφορά τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και είναι το περίφημο θέμα των κυρώσεων. Θυμόσαστε ότι έχουμε περάσει 3 ή 4 συνόδους κορυφής όπου κάθε φορά υπήρχε μια προαναγγελία ότι στην επόμενη, εφόσον δεν προχωρήσουν τα θέματα με την Τουρκία, θα επιβληθούν, θα περιγραφούν αυτές οι κυρώσεις. Τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει. Αυτό δεν είναι στο χέρι της Ελλάδας. Αφήσαμε λοιπόν όλο το προηγούμενο διάστημα και επαναπαυθήκαμε σε μια υποτιθέμενη στάση αλληλεγγύης εκ μέρους της Ευρώπης, η οποία ποτέ δεν εκδηλώθηκε. Οτιδήποτε τώρα αφορά πρωτοβουλίες οι οποίες πιάνουν το νήμα από τον δρόμο που ορθώς είχε ανοίξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο διπλωματικό επίπεδο είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση μας έχει, η παρούσα κυβέρνηση, συνηθίσει και θα έλεγα αυτό το κόμμα σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα στις μεγάλες εκκρεμότητες. Θα σας θυμίσω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα και για τα ελληνοτουρκικά αν δεν είχαμε κλείσει την μεγάλη εκκρεμότητα σε σχέση μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Βόρεια Μακεδονία. Εκεί λοιπόν τι έχει να πει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό πάντως με τις κυρώσεις, κύριε Σκουρλέτη, δεν γίνεται πρώτη φορά στις συνόδους. Είναι πάγια τακτική της Ευρώπης να κανονίζει αυτό και θα έπρεπε... να κλωτσάει το τανεκεδάκι πιο κάτω. Έτσι όπως το λέτε απλά θα έπρεπε να ακουστεί και από τα κυβερνητικά χείλη και να μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ψεύτικες εντυπώσεις στον ελληνικό λαό γύρω από αυτό το κρίσιμο θέμα. Νομίζω ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής τα πράγματα είναι εξαιρετικά καθαρά και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή πραγματικά μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση των ελληνοτουρκικών συνομιλιών, καλό είναι να υπάρξει μια συνεννόηση επί της ουσίας. Όταν λέει ας πούμε ο κύριος Σκουρλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να βάζουμε την ατζέντα εμείς, ας δούμε λίγο πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Εγώ νομίζω ότι καλύτερη τοποθέτηση ατζέντας από αυτή που έγινε χθες δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης? Θυμόμαστε πριν από λίγα χρόνια που είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μέγαρο Μαξίμου έκανε φίλο φτερό τη συνθήκη τη Λοζάνη. Και υπήρξε μια χλιαρή απάντηση τότε. Ποιος έβαλε για να μας απαντήσει αυτό, να μας απαντήσει. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη. Το θέμα είναι το εξής.
Για τη Χάγη τι θα κάνουμε? Υπάρχει στρατηγική εκ μέρους της κυβέρνησης? Ή θα κάθεται να αναλανώνεται στο εσωτερικό της, αν είναι με τον Καραμαλή ή με τις άλλες προσεγγίσεις που υπάρχουν? Δεν μπορούμε να πέφτουμε για αυτά τα ζητήματα. Ρεπορταζιακές ερμηνείες από ένα πολιτικό στέλεχος. Κύριε Σπουλέτη, είναι δημοσιογραφικές ρεπορταζιακές προσεγγίσεις από ένα πολιτικό στέλεχος. Εσείς είστε πολιτικό στέλεχος. Δεν είστε δημοσιογράφος. Δεν υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα? Έχετε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν, ναι. Έχω ρεπορτάζ από εσάς, από τους δημοσιογράφους πρώτα απ' όλα. Ναι. Έχω ρεπορτάζ από τα κέντρα εκείνα τα οποία έχουν επιχειρηθεί. Η διαφορά ποια είναι? Μπορείς να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά? Αν πιστεύουμε στο διάλογο και στην ανάγκη κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να οδηγηθούμε και στη Χάγη. Με ένα αυτό θέμα. Αυτό είναι ένα τεράστιο μείγμα. Ας μην κρυβόμαστε. Με ένα θέμα. Τον ορισμό της ΑΟΣ. Αυτό είναι το θέμα. Ελάτε κύριε να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και μια προανακριτική που εξελίσσεται και είχαμε κύριε Σκουρλέτη εξελίξεις χθες σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Τόμπρα ως πρώτου μάρτυρα που αναφέρθηκε σε επαφές μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ως αυτίκος από ό,τι κατάλαβα ο ίδιος, μάλλον τηλεφωνικά άκουσε αυτές τις κουβέντες. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Προσέξτε να δείτε, καταρχήν ξέρετε, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, της Προανακριτικής Επιτροπής είναι κλειστές. Ναι. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή στη βάση κατευθυνόμενων διαρροών. Τι κατευθυνόμενων? Μαθαίνουμε και εμείς τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα δεν μαθαίνουμε, ρεπορτάζ κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω. Πάντα έτσι γινόταν και με τις προηγούμενες προανακριτικές μαθαίναμε. Θα αφήσετε να τελειώσω. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω. Ξέρουν μόνοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί. Είδα λοιπόν τον κύριο Τόμπρα από τη μία να λέει ότι ο κύριος Παπάς δεν είχε καμία επαφή με τους συγκεκριμένα πρόσωπα γύρω από τα θέματα των αδειών. Είδα και μια άλλη εκδοχή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας η οποία αναδείκνει άλλα ζητήματα. Έτσι θα πάει αυτή η υπόθεση. Μα εδώ ο κύριος Τόμπρας είπε ότι φοβάται να μιλήσει για να μην έχει την τύχη του Καραϊβάζ. Αυτό είπε χθες. Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας μέσω από την προανακριτική να τεινάξει στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν έτσι ώστε να δημιουργεί συνθήκες διχασμού και πόλωσης και βέβαια ως αντιπερισπασμό με βάση την πραγματικότητα σήμερα της πανδημίας και της οικονομίας όπου έχει χάσει το έδαφος. Μα εδώ μιλάνε τα στοιχεία, κύριε Σκουρλέτη. Θα μιλήσουν οι μάρτυρες στην προανακριτική. Δεν θα μιλάει η κυβέρνηση. Οι μάρτυρες θα μιλήσουν. Για να δούμε τι έγινε τότε. Εγώ μέσω της εκπομπής σας θα έκανα μία παρότρινση προς όλες τις πλευρές. Να τελειώνει όσο δυνατόν αυτή η διαδικασία, να καταλήξει τα πορίσματά της. Έτσι, δύο μήνες θα κρατήσει, δεν έχει και πολύ χρόνο. Δύο πράγματα. Έτσι κι αλλιώς έχει συγκεκριμένη σύντομα, πλειοψηφία, Μπάμπη. Να βγάλει πλειοψηφία δύο αυτό που θέλει. Και ας πάμε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Έλα, να Μπάμπη, δούμε για να ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Αλλά όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια. Μάλιστα. Καταρχήν, μην πιέζετε τον κύριο Σκουρλέτη, γιατί έχει μία διακριτή στάση. Τώρα κάνω ρεπορτάζ, κύριε Σκουλέτη, και εγώ, σε ό,τι αφορά ορισμένες πρακτικές. Εσείς αρκεστείτε να κάνετε ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία και αφήστε τον κύριο Σκουλέτη. Όχι, κάνετε λάθος. Ξέρετε ότι έχω πολύ καλές πηγές και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρετικές. Λόγω του παρελθόντος. Δεν το ξέρω. Αυτό λοιπόν, εσείς το ξέρετε. Λόγω ανεντίμου παρελθόντος. Δεν το ξέρετε. Θα σας το πω εγώ. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ήδη από την πρώτη κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, ο οποίος δεν είναι ο πιο σημαντικός, το τονίζω, δικαιολογήθηκε απολύτως ο λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκε αυτή η προανακριτική επιτροπή. Ο κύριος Παπάς, σύμφωνα με τα όσα φέρεται ότι κατέθεσε ο κύριος Τόμπρας, συμμετείχε ως μειόφιλε σε τεχνικές διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό τον οποίο ο ίδιος είχε κάνει. Αυτό το ισχυρίζει την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι, τα πρακτικά. Τι όχι, έχετε πρόσβαση στα πρακτικά? Τα πρακτικά. Έχετε πρόσβαση στα πρακτικά? Φυσικά, μίλησα, έχω μιλήσει. Όχι φυσικά, αυτό είναι παράνομο που λέτε τώρα. Αυτό αν το κάνετε αυτή τη στιγμή παρανομείτε. Πρόσβαση στα πρακτικά δεν είναι. Μισό λεπτό. Διότι ούτε εγώ έχω ούτε εσείς. Πληροφορίες. Μίλησε με στελέχη αυτή τη στιγμή ότι έχετε πρόσβαση στα πρακτικά. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Παραβιάζονται τις διαδικασίες κυριολεκτικές. Είναι ατόπιμα αυτό τη στιγμή. Εάν ο δημοσιογράφος, ο οποίος πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, έχει πρόσβαση στα πρακτικά, τότε τεινάζεται στον αέρα όλη αυτή η διαδικασία. Λέω, έχω πληροφορία. Σας μεταφέρει το ρεπορτάζ στον Μπάμπη, κύριε Σκουρλέτη. Θα βρεθείτε πλεγμένος, κύριε Παπαναγιώτη. Θα βρεθείτε πλεγμένος. Μπάμπη, τώρα. Μπάμπη, έχεις πρόσβαση στα πρακτικά ή στις πληροφορίες? Να το ξεκαθαρίσεις και εσύ. Πληροφορίες. Λοιπόν, και λέω, ρωτάω τον κύριο Σκουρλέτη ευθέως.
Εάν ισχύουν αυτά τα οποία φέρεται να είπε ο κύριος Τόμπρας, είχε δουλειά ο κύριος Παπάς και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Φρίτζης, που δεν είχα καμία ωραία, σχέση για με, απαντήσει, με το χαρτοφυλάκιο. Ελάτε, να ασχολούνται με αυτήν την ιστορία. Για να κλείσουμε, ρε παιδιά, ελάτε. Εάν ισχύουν, κύριε Σκουλέτη. Ελάτε, κύριε Σκουλέτη. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μία απέλπιτα προσπάθεια εκ νέου της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει εντυπώσεις. Γι' αυτό φτιάχτηκε αυτή η Επιτροπή, αλλά και για να στείλει ένα άλλο σήμα. Κανείς δεν πρέπει να πιάνει στα χέρια του να ασχολείται με τις ιερές αγελάδες που λέγεται καναλάρχες. Περί αυτού πρόκειται. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει αυτό που στηρίζει. Αυτό είναι το μήνυμα. Εμείς θέλουμε κανόνες. Κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα να φτιαχτούν κανόνες. Υπήρξαν άδειες και υπάρχουν άδειες. Συνέβησαν αυτά που λέει ο κύριος Τόμπρας ή όχι? Αυτά συνέβησαν, κύριε Σκουλέτη. Αυτή η χώρα πρέπει να λειτουργεί με κανόνες. Ωραία, αυτό δεν διαφωνεί κανείς, πρέπει να βάλουν κανόνες. Συνέβησαν αυτά που φέρεται να λέει ο κύριος Τόμπρας. Αυτό έγινε μετά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε γίνει πριν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σκουλέτη. Καλημέρα σας, Μπάμπη.